Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών, η ελπίς ημών δόξα σε. Ποιος θα πει το βασιλεύ ουράνια? Βασιλεύ ουράνια παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Αργά και δυνατά. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και η ζωής χορηγός. Έλθε και εσκήνασον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Ειρήνη πάσα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Χρόνια πολλά. Ευχή σας. Και είναι όλο ένα ακόμα, τέταρτο. Εδώ ποιοι είναι? Πάει Κύπρος. Δηλαδή είναι Νορβηγία, Αμερική και Κύπρος. Από την Αγία Νίνα να ψάλετε εν τη γεννήσει. Πείτε το. Πολύ ωραία. Από Άγιο Ούλαβ, εν τη γεννήσει. Μπορείτε? Όχι παιδί μου, θέλει το σοκολάτι σκοδεύει. Άστε. Χρόνια πολλά. Και ο Χριστάκης θα το μας το πει από την Κύπρο. Χριστό, φύλα το χέρι του μπαμπά πρώτα. Πού είναι ο Γιωργάκης, αυτή να τον ακούσει. Έλα από εδώ. Μόνο σε σένα χειροκροτήσαμε. Και από την Αμερική χειροκροτάνε για σένα. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση σήμερα για μένα προσωπικά που είναι μαζί μας ο πατήρ Αγαπίων, που είναι ένας τόμος μέγας, εσφραγισμένος όπως οι σφραγίδες της Αποκαλύψεως. Μια κινούμενη ιστορία. Μια
μια αΐζωος και ζωήρητος καρδία. Στο πρόσωπό του έχουμε και τον γέροντά μας και τον γέροντα του γέροντος. Μάλιστα η συγκινητική εκείνη ώρα της εισδιάκονων χειροτονίας του, τους Αγίους Αναργύρους Τρικάλων. Που ήμουν διευθυντής στο οικοτροφείο και εκκλησιαζόμασταν εκεί η οικογένεια, και όταν μπήκα στο ναό 16 χρονών γινόταν η χειροτονία του. Αφού προηγουμένως κατέβηκε με το γέροντα από το μετέρο και αφού πιο πριν, στη δεκαετία του 50, όταν ο γέροντας ήταν φοιτητής καταρχάς στην νομική και μετά στη θεολογία, που τον είχε κατηχητεί από 9-10 χρονό παιδί που ήτανε. Πόσοι δεν θα θέλανε να είχαν αυτόν τον θησαυρό που έχουμε εμείς, τον πατέρα Αγαπίωνα. Εγώ αν είχα κατάλληλη φωνή θα ήμουν ο καλύτερος του μαθητής και στο ψαλτήρι παρά στο ιερό. Μακάρι όλοι σας να προλάβετε να γίνετε μαθητές του. Είναι εν το μέσο ημών και απέναντί μας ως παιδίον άκακων, όπως τον είπε ο γέροντας. Για 20 χρόνια άλλη λέξη δεν είπε, παρά μόνον αγαλίασε η ψυχή του και φώναξε άκακος, άκακος, άκακος. Και όταν βρήκε το τηλέφωνο της Μονής του Τιμίου Σταυρού και τηλεφώνησε αναζητώντας με, ο πατήρ Εμιλιανός λέει μια κουβέντα και εξαφανίζεται. Του είπε, πού είσαστε, σας περιμένει ο γέροντας. Και έκλεισε το τηλέφωνο. Αγαπίον τότε πήγε να βάλει τα κλάματα. Αλλά ο πατήρ Εμιλιανός του τα έδωσε όλα. Όλα τα αντικλείδια. Και τη γερόντισα που την αγαπάει, αμέσως τον βρήκε και τον έφερε. Εσύ δεν τηλεφώνησες. Γι' αυτό και αυτός θα κάνει την Βλαχάβα να ακούσει το νέο είδηση ο Μέγας, μετόχη της Γερμανίας. Οι μέρες αυτές της Παναγίας στην Ελλάδα τις λέμε Πάσχα του καλοκαιριού. Και όντως, πόσοι Άγιοι Απόστολοι, πόσοι Άγιοι Πατέρες, εν πνεύματι Αγίω φερόμενοι, κανόνισαν την κάθε λεπτομέρεια, ώστε πλέον να μην χρειάζεται τίποτε να κάνουμε, παρά μόνο να απολαμβάνουμε την πατρική πρίκα, ό,τι μας άφησαν εκείνοι, και να συμμετέχουμε σε αυτό το ατελείωτο πανηγύρι των ακολουθιών, των εορτών, των γεγονότων της Εκκλησίας, από τα οποία ζει ο κόσμος.
της Παναγίας ή το και η χειροτονία του γέροντός μας εις πρεσβύτερον στη Μονή Βιτουμά. Και έτσι ήθελε ο γέροντας να γίνει και με την δική μου προσωπικά, όπως και έγινε. Και με άλλα γεγονότα και η αυριανή ημέρα, πάλι με νέες χειροθεσίες στις καριές του Αγίου Όρους μαζί του. Και όπως γράφει ο πατήρ Γερβάσιος σε εκείνο το μνημιακό γράμμα, ότι όλα τα ζήσαμε κοντά στο γέροντα και μας τα χάρισε και τα πήραμε και σας ανήκουν. Λίγο πριν φύγουμε από τα μετέωρα, ένας από τους πατέρες είδε τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη που είπε «Όποιος έχει καρδιά μπορεί να σωθεί». Και δεν είπε τίποτε άλλο παρά αυτό που γράφει στο γεροντικό. «Ή έχεις καρδίαν, δί να σε σωθήνε». Και όλοι από καρδιάς ενωθήκαμε. Άλλος με ένα λόγο, άλλος με ένα βλέμμα, άλλος με άκουσμα, άλλος με αναζήτηση. Ο δε Μέγας μόλις με είδε, αντί να έρθει να μου πάρει τη βαλίτσα, να μου πει καλώς ήρθατε, δεν είχε δει μοναχό, από τη χαρά του έτρεξε μακριά από μένα, από φατική θεολογία, και πήγε στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου και επειδή δεν ήξερε να κάνει μετάνοιες ή να σηκώσει τα χέρια του, άρχισε και χοροπήδαγε μόνος του, από τη χαρά του. Και όπως ο Θεός δίνει νερό από πηγές, από πάγους, από κρίσταλα που λιώνουν, από χαλάζι, από χιόνι, από τη γη, από τον ουρανό, από τη θάλασσα που εξατμίζεται χωρίς αλάτι για να επιστρέφει γλυκό και πόσιμο, από τα νέφη, έτσι, με μια ποικιλία που έχει ο κάθε άνθρωπος από τη στιγμή που συλλαμβάνεται στα σπλάχνα της μητέρας του. Η Παναγία είναι και η μοναχή που δεν δέχτηκε τίποτε άλλο όταν στον λόγο του Αρχαγγέλου Γαβρίλ είπε «Πώς έξεστημι τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω και ουδέπο εγνώρισε» και έτσι έμεινε η ασφάλεια για τις παρθένες και τις μονάζουσες και τους μονάζοντας, αλλά και εν πνεύματι Αγίω έγινε μητέρα για να αγιαστεί από την Εύα μέχρι την τελευταία μητέρα. Διότι ο Δαβίδ στον ψαλμό του λέγει «Εν αμαρτίες εκισισέ με η μήτυρ μου». Και τελικά εκείνη με τον ιόν της πήγε στο γάμο, στην Κανά, για την ευλογία του γάμου. Αλλά και τόση ήταν η ισχύς και η έλξης του Χριστού που μετά το γάμο και ο γαμβρός και η νύμφη ακολούθησαν τον Χριστό αποστολικά. Τόση δυναμική υπάρχει. Και αυτά δεν είναι γεγονότα που παρήλθαν και τελείωσαν κι αν συνέβησαν κάποτε, αλλά είναι τα μόνα συμβαίνοντα, η μόνη πραγματικότητα, η δύναμη του Πνεύματος. Κι αν
δεν βγούμε από τη μοναξιά μας για να τα αντιληφθούμε και να τα ακολουθήσουμε, εκείνα μας ακολουθούν, όπως το αστέρι που χάθηκε και δεν το έβλεπαν οι τρεις εξ Ανατολών μάγοι. Αυτό υπήρχε και τους παρακολουθούσε και ξαναφάνηκε. Γι' αυτό δεν είμαστε μόνοι. Και λέει ο ψαλμός, αν ανεβώ στα ύψη, αν απλωθώ στα πλάτη και τα μήκη της γης και του σύμπαντος, αν βυθιστώ στα βάθη της θαλάσσης, πάλι το χέρι σου θα με καθοδηγεί. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση από ένα στιβαρό χέρι που σε πιάνει, σε ακινητοποιεί και σου δίνει την κίνηση που σε κατευθύνει. Και τότε είναι αγαλίαση, είναι σωτηρία, είναι η αίσθηση του Αποστόλου Πέτρου που βυθιζόταν στη θάλασσα και όταν είπε «Κύριε σώσον με», ένιωσε το χέρι του Χριστού που τον έβγαζε από την Άβυσσο. Εμείς κοντά στο γέροντα όλα αυτά και άλλα που δεν θα χωρούσε ο κόσμος, ακόμα και σε τσίπς γραμμένα, όσα ζήσαμε, όσα βιώσαμε, όσα απολαμβάνουμε, όσα κληρονομήσαμε. Και μέρα νύχτα πάσχομαι να γίνουν δικά σας, να μην σας ακλέψει κανείς, να μην τα χάσετε καθοδόν, μη εκλείψετε εν τη ερήμο της ζωής, αλλά εφρενόμενοι και εν ποδί αγαλωμένο να πορεύεστε υμνούντες και δοξολογούντες τον Θεόν. Και τότε πραγματικά είμαστε μέτοχοι, όπως βλέπουμε τη δεδοξασμένη εικόνα της Πεντηκοστής, που η Παναγία με τους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητάς απολαμβάνουν τον Κύριον ανερχόμενον εις τους ουρανούς εν δόξη, εμπεπλισμένη Πνεύματος Αγίου, και όπως την κοίμηση της Θεοτόκου εκ νεφών ουρανίων ελήφθησαν και ευρέθησαν ομού στη Γεθσημανή το χωρίον, και έκτοτε αυτή η ιερά πομπή της εξοδίου ακολουθίας της Θεοτόκου όλο και πυκνώνεται. Μπαίνει ο Αύγουστος και δεν θέλει κανείς να τελειώσει, όπως όταν οι Άγιες Τεσσαρακοστές αρχίζουν. Τόσο δυνατά είναι τα γεγονότα. Και για μας τους μοναχούς που μπορέσαμε και βρήκαμε τη χαμηλή πόρτα της εισόδου στη ζωή αυτή, απολαμβάνουμε το μεγαλείο των ακολουθιών, που εκεί η κάθε λέξη είναι φρέσκο κομμάτι από κυρίθρα, από κυψέλη που άνοιξε, και το μέλι το πνευματικό μας δίνει υγεία, γλυκύτητα, πραότητα, εμπιστοσύνη, ετοιμότητα να γίνουμε εμείς οι ίδιοι πόμα και βρώσεις όλων των άλλων. Και πλέον συγγενεύουμε με την Παναγία, διότι από τον Σταυρό εκείνος την εμπιστεύτηκε στον Ιωάννη. Και στον καθένα μας θα ήθελε να εμπιστευτεί τη μητέρα του,
Οπότε όταν έφυγε δεν άφησε ορφανούς τους μαθητάς, ούτε άτεκνη τη μητέρα του. Και στη ζωή που νομίζομαι ότι μείναμε μόνοι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να ανακαλύψουμε σε ποιον ανήκουμε και ποιος μας ανήκει. Και τότε θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ και θα γεμίσουμε από χαρά για να τους ανταμώνουμε, να τους βλέπουμε, να τους μνημονεύουμε, να προσευχόμαστε, να μοιραζόμαστε μαζί τους το είναι μας, να παίρνουμε και να δίνουμε Χριστό. Είναι πολλά τα τσουνάμια που μας χτυπάνε καθημερινά, αένα, κάθε στιγμή, και τα πιο μεγάλα και υψηλά και αβυσαλαία και θανατηφόρα είναι έσωθεν ημών, είτε εντός των αυλών των μονών και των κελίων και των αδελφοτήτων, τα δε επικινδυνέστερα εντός ημών. Γι' αυτό, για να μην φοβόμαστε, ο Χριστός μας έδωσε το κλειδί της αληθείας, λέγοντας ότι η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστίν. Ενώ οι φιλόσοφοι και οι επιστήμονες νομίζοντας ότι θα κάνουν ή θα ανακαλύψουν το έκτακτο, ασχολούνται με την αδιέξοδη εμπειρία τους όσοι καταλαμβαίνει ο νους τους και επαναλαμβάνουν την πράξη του Ιερού Αυγουστίνου όταν ήταν μικρός που με ένα κουβαδάκι είχε ανοίξει ένα λάκκο στην άμμο και πηγαίνω ερχότανε να μεταφέρει εκεί την θάλασσα. Και ο άγγελος Κυρίου του είπε, τι κάνεις? Όσο είναι αδύνατον να μεταφέρεις την θάλασσα στο λάκκο, έτσι είναι αδύνατον να κατανοήσεις το μυστήριο του Θεού. Θα το κατανοήσεις μόνον όταν κατανοηθείς. Θα το καταλάβεις μόνον όταν καταληφθείς. Γιατί για φανταστείτε να είμαι εγώ με ένα σας, να κρατάω τον εαυτό μου σαν ένα κουκούτσι σκληρό, να μην παραδίδομαι στον καθένα σας, αλλά να θέλω να καταλάβω εσάς, να καθοδηγήσω εσάς, να γνωρίσω τον καθέναν. Δεν πρόκειται ποτέ τίποτε να γίνει. Όταν όμως παραδίδομαι, αυτό κάνει ο Θεός, εμπιστεύεται τον καθένα μας, παραδίδεται εντελώς και μετά αφαιρούνται όλες οι προφάσεις να μην του φερθούμε όπως εκείνος. Όταν ο Σαούλ πήγαινε να σφάξει τους χριστιανούς του κόσμου όλου για να μην μείνει κανείς που θα επικαλείται το όνομα του Χριστού, και στο καταμεσήμερο άστραψε πιο πολύ φως από το φως του ήλιου, τυφλώθηκε και πέσαν από τα μάτια του σαν λέπια ψαριών, σαν φακούς επαφής τα λέγαμε σήμερα. Και τότε συμβαίνει αυτό που λέμε στην δοξολογία, «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μέσα από το φως σου, Θεέ μου, βλέπουμε εσένα. Και όταν ο Γρηγόριος Νήσις έγραψε το βιβλίο «Η τέχνη της Παρθενίας»,
Και διότι εκείνος δεν ακολούθησε το Μέγα Βασίλειο και τα άλλα αδέρφια του, παρότι ήταν υπηρέτης στο μοναστήρι της αδελφής του, της Αγίας Μακρίνας, νεροκουβαλητής με το γαϊδουράκι, και έλεγε, διότι είχε κάνει οικογένεια, έμοιαζα με κάποιον που είναι δίπλα από την πηγή και ποτέ δεν ήπιε. Στο τέλος βεβαίως κατάφερε και εκείνος να παραδοθεί στο αδελφικό άρμα. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι αν είσαι άρρωστος, αν είσαι παράλυτος, αν είσαι στο κρεβάτι, αν η εκκλησία είναι μακριά, αν δεν υπάρχει ιερέας να λειτουργήσει, εσύ τρέχα με την καρδιά σου και την επιθυμία και την δύναμη της βουλήσεώς σου προς τον Θεό, και η ταχύτητα αυτή είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορεί κανείς να συλλάβει. Μέσα σε μηδέν χρόνο φτάνει στην άκρη του σύμπαντος που άκρη του δεν υπάρχει, μες στο άπειρό του και στον άπειρο Θεό. Και με αυτή την ταχύτητα πρέπει μόνον να νιώθουμε τον άλλον. Είδαμε ότι η Παναγία γεννήθηκε για να δώσει χαρά στους γονείς της, που υπερήλικες εθεωρούν το κατηραμένοι εφόσον ήσαν άτεκνοι κατά την αντίληψη της Παλαιάς Διαθήκης. Και μετά που έγινε παιδίσκη και κόρη, έγινε νύμφη Χριστού, εγέννησε τον Θεό και έκτοτε ζούσε μόνον για εκείνον, και από τότε ζει και υπάρχει μόνον για τον κάθε άνθρωπο. Ποιος την ξέρει πώς είναι οι χριστιανοί σήμερα? Η ερώτηση του προφήτου Ηλία, που νόμιζε ότι είχε μείνει μόνος του και μάλωνε με τον Θεό, ότι μονότατος των προφητών κατελήφθη, και ο Θεός τον άφησε και τον ακολούθησε σε όλα του τα θελήματα και τον υπήκουσε στις εντολές του προς τον Θεό και στις προσευχές του, μέχρι που μαλάκωσε η καρδιά του, έσκυψε το κεφάλι του, οπότε και του είπε ο Θεός πόσες χιλιάδες μάρτυρες πιστούς του έχει, και από αυτούς μπορεί να ανάψει και να λάμψει όλη η οικουμένη. Και ο πιο γρήγορος τρόπος να βρούμε τον Θεό είναι εκείνος του ασκητού που βάδιζε στο δρόμο και βρήκε έναν παράλυτο. Ούτε ρώτησε αν είναι χριστιανός, ορθόδοξος, πιστός, Εβραίος, ειδωλολάτρης, σατανιστής. Τον πήρε στην πλάτη του και τον έφερε στο κελί του. Τον τάιζε, τον πότιζε, τον έπλαινε, τον είχε σαν μωράκι 14 ολόκληρα χρόνια, που ο μοναχός δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν, ούτε να πει καλημέρα στον άλλον, ούτε να του δώσει ένα ποτήρι νερό. Ήδη είναι από τώρα στην άλλη ζωή. Όμως αυτός έκανε αυτό. Και ξαφνικά, όπως ήταν μπροστά του στο κελί του, και όλα αυτά τα 14 χρόνια εκείνος τον βλαστήμαγε, τον έβριζε, τον χτυπούσε, τον δάγκωνε, και εκείνος αχάλαγος.
τον υπηρετούσε με χαρά, με λατρεία, με αφοσίωση. Και εκείνη τη στιγμή, όπως τον περιποιότανε, μέσα από τα χέρια του εξαφανίστηκε. Ήταν άγγελος Κυρίου. Τι παράδοξο, τι τρομερό. Και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σε αυτόν τον ασκητή? Εμάς μας ενοχλούν τα πάντα. Η μάνα που μας γέννησε. Γι' αυτό κλαίμε ότι μέσα στη κοιλιά της είχαμε τη βολή μας και δεν θέλουμε να βγούμε. Και από τότε αρχίζει το εγώ, ότι κακοπέσαμε. Κρυώνουμε, πεινάμε, δεν ξέρει να μας φερθεί, να μας καθαρίσει. Συγκεγόμαστε, μας ενοχλούν τα πάντα και κλαίνε τα μωρά μέρα νύχτα. Και νευριάζουν οι γονείς, ο πατέρας πάει στο άλλο το δωμάτιο και τα χείριστα που γίνονται εντός ή εκτός της γαστρός. Όμως, όταν μάθουμε αυτή την τέχνη για τον άλλον και να ζούμε για τον άλλον, εδώ είναι ο παράδεισος. Όχι και η κόλαση που λέει το τραγούδι, μόνον ο παράδεισος. Διότι υπάρχει ο άλλος. Και όταν τον άλλον τον έχω Θεό μου, Κύριό μου, ζω και αναπνέω για αυτόν, να μην τον λυπήσω, να τον χαροποιήσω με δέος, με έκσταση, με τρόμο, με φόβο, φόβο Θεού, όχι ψυχικό. Κατά το του γεροντικού, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Τότε όλα είναι εδώ και τώρα. Κι αν οι άνθρωποι ζουν τον άδη τους και αν σκοτώνονται μέρα νύχτα όπως και το κάνουν τόσα χρόνια και τώρα έχουν την δυνατότητα σε μεγαλύτερο βαθμό, σε μεγαλύτερη ένταση, σε μεγαλύτερη ταχύτητα. Πριν, για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, ήθελες όπλο, να ανεβείς στο βουνό, να κρυφτείς, να τον πετύχεις. Από όλους τους αιώνες που γινόντουσαν οι πόλεμοι. Τώρα που επληθύνθη η γνώση, πατώντας μόνον ένα κουμπί, μπορείς να αφανίσεις τη γη. Πώς θα μπορέσουμε εμείς να εκφύγουμε, πώς εκφευξόμεθα, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι αυτής εκδικήσεως, εάν αμελήσουμε την σωτηρία του άλλου. Ο πατήρ Παπατήχων, όπως υπογράφει μόνος του, Τήχων Σίμωνο Πετρίτης, απαντώντας ένα γράμμα του αγαπημένου πατρός Ιωάσεφ, που μας τον χάρισε ο πατήρ Εμιλιανός, κάθε φορά και ψαρεύει, πότε πέστροφες, πότε καλογύρους, πότε δεσποτάδες, όπως και τον αγαπητό Μελχισεδέκ, που είναι... προσπαθεί να φτάσει τον πατέρα Αγαπίωνα στην παιδικότητα και στην ιότητα και στην αφοσίωση και του έγραφε εκεί ότι ευλογημένος διακονητής του χαρίσματός του ήθελε να προσπάθησε να γράψει κάτι για μένα. Ο πατήρ Διονύσιος, που με την αγάπη του και λοιπά έγραφε στον πατέρα Ιωάσεφ.
ο καθένας μας, αν δεν έχει μύρια όσα χαρίσματα, έχει οπωσδήποτε ένα, την αναπνοή του, και ας τελειώνει πάνω στο σταυρό καρφωμένο. Τελειώνοντας, σαν το ληστή, πρέπει να ευλογεί τον Θεό και τους ανθρώπους. Ο ληστής βρήκε να πει «Μνήστητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και ο άλλος βρήκε να πει, να βλαστημήσει το Θεό, ότι αν είσαι Θεός, κατέβα από το σταυρό και σώσε και τον εαυτό σου, σώσε και μας. Μα αν κατέβαινε από το σταυρό ο ληστής για να γλιτώσει, θα έκανε κι άλλα εγκλήματα, περισσότερα από τα πρώτα, όπως τόσοι φυλακισμένοι που καταφέρνουν να βγαίνουν για να κάνουν κι άλλα θύματα γύρω τους. Πρέπει να μάθουμε στη στιγμή ακριβώς που είμαστε ότι είμαστε με τον Θεό. Αν θέλουμε να σπρώξουμε αυτή τη στιγμή, από εκεί αρχίζει το χάος. Αν αγκαλιάσουμε αυτή τη στιγμή, αγκαλιάσαμε τον Χριστό, και μετά κάνει κουμάντο εκείνος, όχι αφήνοντάς μας ανίκανους, άβουλους, αλλά ενωμένος μαζί μας. Πέτρα στο στόμα του, για να μην μιλήσει και πληγώσει τον αδελφό του. Τότε θα προσέχουμε και την αναπνοή μας και το βήξιμο. Καλύτερα να σταματήσει η ζωή μας παρά να ενοχλήσουμε και το κουνούπι με οργή ή με ύβρι. Τόσο γλυκές αυτές οι μέρες, τόσο γλυκιά η συνάντησή μας στην αγκαλιά του Αγίου Γεωργίου, που όπως έχουμε πει, εγώ έχω έρθει φέρνοντάς με η μητέρα μου στην κοιλιά της στον Άγιο Γεώργιο, λέγοντας τας προσευχάς της. Και είμαστε όλοι ένα, με την εμπιστοσύνη, με τις δυσκολίες που μας ενώνουν, δεν μας χωρίζουν, αλλά όπως για να παίξεις τένις χρειάζεσαι τέχνη του παιχνιδιού, πρέπει να υπακούς τους κανόνες, και τότε θα φανεί η δεξιοτεχνία σου, η μαεστρία σου, η χάρις και η ομορφιά που θα μεταδίδεις στους άλλους να απολαμβάνουν το παιχνίδι σου. Πόσο μάλλον θα στριμώχνονται οι άγγελοι, όπως βλέπουμε στις πλούσιες εικόνες, για να βλέπουν εμάς, να παρακολουθούν τη ζωή μας, να καταγράφουν τις νίκες μας, των λογισμών μας, των επιθυμιών μας, της σιωπής μας, της προσευχής μας, της συμπεριφοράς μας απέναντι στους άλλους. Και όλη η Αγία Γραφή κατόπιν είναι η δική μας η ζωή. Και αν ξαναγραφόταν πάλι, θα γραφόταν για μας με την ίδια πίστη, με την ίδια ελπίδα, με την ίδια προσδοκία που γράφτηκε η κάθε λέξη στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη.